θεωρείται απαραίτητο σήμερα ότι ένα παιδί πρέπει να σπουδάσει, να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και βέβαια να μείνει άνεργο ή ίσως να μπορέσει να κάνει μια καριέρα επιστημονική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν είμαστε πλασμένοι όλοι οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να διαβάζουμε και να τελειώνουμε πανεπιστήμια και σχολεία. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ικανότητες συγκέντρωσης πάνω σε ένα βιβλίο, αφομοίωσης μιας ύλης, απομνημόνευσης της ύλης, και δεν έχουμε τη δυνατότητα μετά να επαναδιατυπώνουμε τα νοήματα τα οποία έχουμε απομνημονεύσει. Κάποιοι μπορούμε να το κάνουμε, κάποιοι άλλοι βέβαια δεν μπορούμε. Και τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά που έχουν άλλες ικανότητες στον αθλητισμό ή μπορούν χειρονακτικά να δουλέψουν, έχουν καλλιτεχνικές ικανότητες? Αυτά τα παιδιά δεν ευνοούνται καθόλου, και όταν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευάλωτες προσωπικότητες, βασανίζονται πάρα πολύ στο χώρο του σχολείου και μπαίνουν επίσης σε μια πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τους γονείς τους, διότι πώς οι γονείς θα αποδεχθούν ότι αυτό το συγκεκριμένο παιδί δεν έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να σπουδάσει? Δεν μπορεί, δεν το έχει. Είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητές του. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί νιώθει ενοχές, οι γονείς βέβαια νιώθουν άσχημα, το παιδί νιώθει ενοχές πολύ έντονες, νιώθει ότι είναι άχρηστος, ότι δεν αξίζει, ότι δεν τα καταφέρνει, ότι δεν μπορεί, ότι δεν το έχει, και όλα αυτά βέβαια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι μια πραγματικότητα ότι το παιδί αυτό δεν αξίζει. Μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχει πολλά προσόντα, να έχει φοβερές δυνατότητες. Απλά το πρόβλημά του είναι στο θέμα της ύλης, όπως είπαμε. Συγκέντρωση, αφομοίωση, απομνημόνευση και μετά επαναφορά, επαναδιατύπωση, έκφραση των νοημάτων. Δεν τα καταφέρνει, δεν το έχει. Και τι θα γίνει εκείνο το παιδί που θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος αγρότης, ένας πολύ καλός ξυλουργός? Γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να θεωρήσουμε αυτό τον άνθρωπο ο οποίος έχει άλλες δεξιότητες, άλλες ικανότητες, και όχι αυτές τις απαραίτητες νοητικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις που θα του επιτρέψουν να είναι καλός στο χώρο του σχολείου? Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, διότι εάν το παιδί είναι δυναμικό και έχει αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και όλα αυτά τα ζητούμενα, μπορεί βέβαια με ένα δυναμικό τρόπο να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να επιβάλλει τη δική του γραμμή στους γονείς του και στο σπίτι του, να αντέξει τις συγκρούσεις και να παρατήσει το σχολείο και να γίνει ο εαυτός του. Βέβαια, δυστυχώς, στην περίπτωση αυτή, ένα ενοχοποιημένο παιδί που έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια και οι σχέσεις του είναι πληγωμένες και τραυματισμένες κατά κάποιον τρόπο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, βρίσκεται σε δύσκολη θέση και καμιά φορά μπαίνει στο περιθώριο και κάνει παρέα με περιθωριακά άτομα, προσπαθώντας να βρει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο κοινωνικό περιβάλλον, γιατί νιώθει αποκλεισμένος από το περιβάλλον το οικογενειακό και από το σχολικό, και περιθωριοποιείται και μπορεί να μπει ακόμη και στην παρανομία ή να ζήσει μια ζωή περιθωριακή. Εάν όμως είχαμε τη δυνατότητα ως γονείς να αγκαλιάσουμε τα παιδιά αυτά και να τα προωθήσουμε, να τα αναδείξουμε, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν το δυναμικό τους, να τα προσανατολίσουμε διαφορετικά, αποδίδοντάς τους πάντα σεβασμό, και να τους δείξουμε άλλους δρόμους, να τους ανοίξουμε άλλες προοπτικές, να μπορέσουν να κάνουν άλλα επαγγέλματα και βέβαια να αναπτύξουν τις δυνατότητες που έχουν και να γίνουν οι καλύτεροι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι, όχι αυτό που εμείς θέλουμε. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα παιδιά, διότι δεν θα μπουν βέβαια στην παρανομία, δεν θα γίνουν σούπερ αντιδραστικοί, δεν θα διεκδικήσουν δυναμικά την αυτονομία τους, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να βιώσουν
μια άλλη μορφή περιθωριοποίησης που εμπεριέχει στοιχεία κατάθλιψης, άγχους, απομόνωσης, αισθημάτων ενοχής και μειονεκτικότητας, και γενικά ένα τέτοιο άτομο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυστυχισμένο. Έχω διαπιστώσει ότι ένα άτομο που βιώνει τα αισθήματα αυτά μπορεί να οδηγείται ακόμη και στην απόπειρα αυτοκτονίας, να έχει τάσεις δηλαδή αυτοκτονίας, αφανισμού. Διότι το να υπάρχει είναι οδύνη, επειδή δεν αισθάνεται το άτομο αυτό ότι αξίζει, γιατί έχει μπερδέψει το γεγονός ότι για να αξίζει θα χρειαστεί να είναι καλός μαθητής, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα και να του ανοίγει η προοπτική των ακαδημαϊκών σπουδών, ώστε μετά να μπορεί να έχει το όνειρο, τουλάχιστον στην εφηβεία και στην πρώτη του νιώτη, ότι θα μπορέσει να γίνει ένας σημαντικός επιστήμονας. Είναι νομίζω ένα δικό μας πρόβλημα αυτό, γιατί εμείς μάθαμε στα παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι καλοί μαθητές, να προοδεύσουν στο σχολείο, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να βρουν δουλειά και να έχουν μια δουλειά γραφείου, μια δουλειά κύρους, πράγματα με τα οποία δεν διαφωνούμε και δεν λέμε ότι είναι λάθος. Αλλά διαπιστώνουμε από την περιά της ψυχολογίας το πρόβλημα ότι αυτό το παιδί, εάν πιεστεί, τότε καταδυναστεύεται και εξουθενώνεται και συντρίβεται και διαλύεται, διότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, δεν το έχει, δεν είναι αυτά τα χαρίσματά του, δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές, τις ψυχολογικές και τις νοητικές, τις συγκεκριμένες που απαιτεί το σχολικό και το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ως γονείς λοιπόν θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι το παιδί μας κάνει κάθε φορά αυτό που του είναι δυνατόν, αυτό που μπορεί. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν μπορούσε κάτι περισσότερο, θα έκανε κάτι περισσότερο. Όμως μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει, αποδίδει τόσο όσο αποδίδει, οι επιδόσεις του είναι αυτές οι συγκεκριμένες. Και χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, ώστε να διαπιστώσουμε τι είναι το καλύτερο για το παιδί και να του προτείνουμε εναλλακτικές προοπτικές. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μάθει μια τεχνική δουλειά, πρακτική. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι εντελώς άλλο. Βέβαια στην Ελλάδα της εποχής μας δεν υπάρχει σχεδόν καμία επαγγελματική προοπτική σε κανένα τομέα που να είναι αξιόλογη. Δυστυχώς αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον ας μην τα πιέζουμε να καταλήξουν στην ανεργία των πτυχιούχων. Ας είναι καλύτερα ένας άνεργος ο οποίος έχει σπουδάσει, ας πούμε σε εισαγωγικά, έχει μάθει πώς μπορεί να φτιάξει κανείς από το σταφύλι κρασί. Γιατί όχι. Ή πώς μπορεί να κάνει αγιογραφία ή γλυπτική ή κάτι άλλο. Μπορεί να είναι πολύ απλό. Πώς μπορεί να πουλάει πράγματα στο μπακάλι. Θα μου πείτε τώρα, μα εμείς ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Εντάξει, καταρχάς δεν ξέρουμε ποιο μέλλον είναι καλύτερο. Αλλά δεν θα διαφωνήσω, έχω μεγαλώσει κι εγώ σε ένα τέτοιο κλίμα και περιβάλλον, όπου πάντα αυτός που είχε κάνει σπουδές θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δεν θέλω να διαφωνήσω με αυτό. Ωραίες είναι οι σπουδές και καλό είναι τα παιδιά μας να τελειώσουν πανεπιστήμια, να κάνουν μεταπτυχιακά, αλλά πάντοτε με διάκριση, προσεκτικά, να είμαστε σε μία εγρήγορση, ώστε να καταλαβαίνουμε εάν το παιδί τραβάει, εάν το παιδί πληρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές. Διαφορετικά θα είναι ένα παιδί πιεσμένο, καταπιεσμένο και δυστυχισμένο, το οποίο θα νιώθει αισθήματα μειονεκτικότητας και αναξιότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης, επειδή δεν τα καταφέρει στο σχολικό περιβάλλον, και δεν θα μπορέσει και να το καταλάβει καμιά φορά όταν είναι ευαίσθητο. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να επιρρύψει την ευθύνη στο σχολικό περιβάλλον ή στους γονείς, θα αναλάβει το ίδιο την ευθύνη, ώστε να
αυξηθούν και να κορυφωθούν τα αισθήματα αναξιότητας και μειονεκτικότητας. Οπότε, για να θυμηθούμε και μία φράση του Αλφα Σίγμα Νίλ, ενός παιδαγωγού, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα σχολείο, το Summer Hill, και έχει γράψει και ένα αντίστοιχο βιβλίο, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ έναν ευτυχισμένο σκουπιδιάρι από ένα δυστυχισμένο επιστήμονα, και ομολογώ πως και εγώ όταν πρωτοδιάβασα αυτή τη φράση αμφέβαλα λίγο για την αληθινότητά της και λέω τι μας λέει τώρα αυτός, ένας σκουπιδιάρης ευτυχισμένος και ένας δυστυχισμένος επιστήμονας. Τότε σκεφτόμουν μάλιστα και πώς θα μπορούσε, αν είναι επιστήμονας, να είναι δυστυχισμένος, ενώ αν είναι σκουπιδιάρης έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι δυστυχισμένος. Καμία σχέση. Οι επιστήμονες, οι διδάκτορες των πανεπιστημίων, όλοι αυτοί οι οποίοι φαίνονται, τις περισσότερες φορές έχουν, στατιστικά δηλαδή, είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν συμπτωματολογία ψυχοπαθολογική αυτή, οι κορυφαίοι. Πολύ περισσότερες από ότι ένας σκουπιδιάρης ή ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος. Και να θυμηθούμε και λίγο την κοσμοθεωρητική αντίληψη της Εκκλησίας, όπου εκεί μιλάμε πάντα για μία ταπείνωση, ότι δεν θα χρειαστεί οπωσδήποτε να υπερβώ τους άλλους για να ανέβω από πάνω και να γίνω κυρίαρχος, αλλά και το να είμαι από κάτω είναι και αυτό σημαντικό. Βέβαια, αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν θέλω να πείσω κανέναν ή να επηρεάσω, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τη σημασία και το νόημα της ταπεινώσεως και το γεγονός ότι το να είσαι σε μια καριέρα έτσι επιστημονική, ακαδημαϊκή, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για την ατομική και προσωπική σου ευτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι σήμερα ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνιστούν στον ακαδημαϊκό ή στον επαγγελματικό χώρο βασανίζονται πολύ, πιέζονται πολύ, στρεσάρονται, κουράζονται, βασανίζονται, ταλαιπωρούνται, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πιο πιθανόν να είναι δυστυχισμένοι αυτοί οι επιτυχημένοι επαγγελματίες ή οι επιτυχημένοι ακαδημαϊκοί. Κλείνοντας, να υπογραμμίσουμε αυτό το απλό πραγματάκι που το είπαμε ήδη, να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και να είμαστε σε μια στοιχειώδη εγρήγορση, ώστε κάθε φορά να καταλαβαίνουμε τι μπορεί να κάνει το παιδί και τι δεν μπορεί, και να σεβόμαστε και τα δύο, ιδιαίτερα όμως να σεβόμαστε αυτό που δεν μπορεί, την αδυναμία του, και εκεί να γινόμαστε μια αγκαλιά, να γινόμαστε αγάπη, κατανόηση, σεβασμός και αποδοχή, ώστε να επιτρέψουμε σε αυτό το παιδί να αξιοποιήσει το δικαίωμά του να είναι μια υγιής προσωπικότητα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να ζήσει χαρούμενο και ευτυχισμένο το παιδί στην νιώτη του και στην ενηλικίωσή του, και όχι να είναι ένας δυστυχισμένος, επιτυχημένος καριερίστας, επαγγελματίας ή ακαδημαϊκός. Αυτό που μετράει είναι η χαρά και η ευτυχία και βέβαια και η πνευματική ζωή, και όχι αυτό που λέμε η επαγγελματική αναγνώριση ή η ακαδημαϊκή πρόοδος.